Κύριε καθηγητά, αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε αυτή την κομική απόφαση για το πλαφόν και είχαμε δύο ειδήσεις που στην Ελλάδα δεν προβλήθηκαν καθόλου. Η πρώτη είδηση είναι ότι πήγε η Κίνα και υπέγραψε μια συμφωνία μαμούθ με το Κατάρ για προμήθεια LNG. Η Κίνα με το Κατάρ. Ενώ είχε πάει γονατιστός ο καγκελάριος Σόλτς στο Κατάρ και του δώσανε εν τέλει ένα πλοίο. Δηλαδή σηκωφύγε. Και επίσης έδωσε η Γκάζπρομ στεγνά τον Αλίεφ του Αζερβαϊτζάν ότι κάνει εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μας τον εμφανίζει ως το μεγάλο σωτήρα που θα λύσει το ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης. Ξέρετε, όταν υπογράφαμε τη σύμβαση με τον ΤΑ, τότε τα πιστοποιημένα κοιτάσματα στο Αζερβαϊτζάν ήταν περίπου 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Δηλαδή, να πω όσο περιμένω να έχει Δυτική Ελλάδα. Όλη η Ευρώπη κρέμεται από τις εξαγωγές του Αζερβαϊτζάν, αλλά καμία Ευρώπη δεν ασχολείται με το τι έχουμε στην Ελλάδα.